Εξάρτηση. Και κάνε κάτι με τη μνήμη σου, γιατί έχεις αρχίσει και με εκνευρίζεις πάρα πολύ. Πήγαινε. Δεν θα το συναντήσω τον εκδότη σου. Θα δεις τι είχε να γίνει. Δηλαδή με συγχωρείς. Σου είπε ότι θα σε απολύσει. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να μείνεις στη δουλειά είναι να γράφεις εσύ αντί για μένα. Αλλιώς θα γίνω σερβιτόρα πάλι. Τι να στα που λες, αγάπη μου. Εγώ έτσι σε μεγάλωσα. Να σε φυγόπονη. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει. Θα κάνω μερικά τηλεφωνήματα. Μαμά, δεν μπορεί. Τόσους φίλους έχω που είναι ατζάντες. Τόσους γνωστούς κάποιος θα το σηκώσει. Μαμά μου, δεν έχεις κανένα γνωστό. Ήξερες όλη την ελίτ της δεκαετίας του 80 και δεν σου έχει μείνει ούτε ένας φίλος. Ακριβώς γι' αυτό τα συχαίνω με τα κοσμικά. Γιατί είναι όλα δίθεν. Με δίθεν ανθρώπους και δίθεν σχέσεις. Σε παρακαλώ, μην μιλάς έτσι. Εγώ φταίω που αποχώρησα όταν χάσαμε τον πατέρα σου. Όλοι με θυμούνται. Απλά με όσους είχα συνεργαστεί. Έχουν αποχωρήσει. Εχθές είχες τη γιορτή σου. Σε πήρε κανείς τηλέφωνο? Κανείς. Και αν είχε βλάβει. Λοιπόν, κοίτα. Προχτές είδα την Έστερ στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο κοσμική γυναίκα της Αθήνας. Και από πόσο την ξέρω? Από τα ζωδά. Και δεν ξέρεις τι χάρη μου χρωστάει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι το 1991 όταν βγήκε στα Καλλιστεία... Εγώ την έσπρωξα με τις γνωριμίες μου. Μαμά μου, η Έστερ δεν είναι το κοριτσάκι που ήξερες. Το θέμα είναι ότι μου χρωστάει. Και θα μου κάνει ό,τι χάρη και να τη ζητήσω. Έχουμε από κάτω. Τι έκαναν, λέει. Με τρελή Έστερ έβγαλε τον Κρι στο σφυρί. Έτσι όπως μου τα λες εσύ, πουλάκι μου, δεν τον έβγαλε στο σφυρί. Στο κλαρί τον έβγαλε. Να σου πω. Αυτός το ξέρει. Φυσικά και δεν το ξέρει. Και πόσες γυναίκες μπήκαν στο στοίχημα? 15, παρακαλώ. Έλα. Ξέρεις πόσα λεφτά έβαλαν? Πόσα? 4.000 ευρώ η καθεμία. Παναγία μου. Και το στοίχημα θα το κερδίσει όποια τελικά κοιμηθεί με τον Κρις. Μόνο να κοιμηθεί. Να πάει μαζί του, βρε μαμά, αλλά να μπορεί να το αποδείξει κιόλας. Και πού είναι το δύσκολο, αγάπη μου? Αυτός όπως μου τα λες, δεν χάνει χρόνο. Ούτε θηλυκιά μπαμπουίνα δεν θα αφήσει. Ναι, αλλά ξεχνάς το μάνατζερ, ο οποίος δεν τον αφήνει ούτε λεπτό μόνο του. Και μάλιστα έχει υποσχεθεί στη διοίκηση ότι θα τον κρατήσει μακριά από τις γυναίκες. Αποκλείται να ξεφύγει από τα νύχια της Έστερ. Ένα πράγμα σου λέω. Όταν η Έστερ βάλει έναν άντρα στο μυαλό της, αποκλείεται να γλιτώσει. Ναι, εντάξει, η Έστερ είναι καπάτσα, ισχύει, αλλά από την άλλη δεν είναι λίγο μεγάλη γι' αυτόν. Mm. Και επίσης αυτός πηγαίνει μόνο με μοντέλα, υποτίθεται. Μοντέλα? Τι να τη πουν τη Έστερ τα μοντέλα, μάτια μου. Πέντε τρώει στην καθησιά της. Παιδί, άστο αυτό, ποιες αυτό. Μ' αυτόν γελάω που τον έχουν σαπίσει στο ξύλο. Έλα τώρα, δεν θέλω να γίνεσαι κακιά. Καλά, κοίτα πως πονάει το καημένο το παιδί. Έτσι, να πονάει και να υπονάει και να υποφέρει που εξαιτίας το πολίτικα. Αυτός τόσα λεφτά παίρνει και εμένα μου στερίζει 700 ευρώ το μήνα. Αγαπούλα μου, δεν θέλω να γίνεσαι κακιά. Δεν θέλω να σε σκληραίνουν δυσκολίες. Εμένα μου άρεσε που ήσουν γλυκούλα και ευαισθητούλα. Να ακόμα είμαι ρε μανούλα μου. Και ιδίως με σένα, που είσαι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Δεν σου είπα. Τι? Με την απόλυση πήρα 4.000 ευρώ αποζημίωση. Και αύριο λέω να στα δώσω. Και να πας για ψώνια, ρε μαμά, να το ευχαριστηθείς όπως παλιά. Όχι, αγαπούλα μου, εγώ θέλω να τα κρατήσεις για σένα. Όχι. Θα κλείσουμε ραντεβού με μία αισθητικό και θα πάμε μαζί για ψώνια. Εντάξει. Αν επιμένεις. Ιδιόμαστε. Yes. Αγάπη μου.